τσιγάρα. Αζαρίδης. Ο Σταματογιάννης πάλι με δύο πάνω του και βρίσκει το φάουλ ακόμα για τη λήξη περίοδου. Όλα και τον Ηρακλή λογικά. Πάλι και πάλι στον Ηρακλή. Σταματογιάννης πάντα με δύο αντιπάλου τσίπλα του. Αυτή τη φορά καταφέρει πολύ μεγάλο νεκρό χρονικό διάστημα να πετύχει καλά ο Άρης. Ο Ηρακλής πήρε ένα προβάδισμα 5-6 πόντων, το οποίο το έχασε όμως με τη λήξη της περίοδου. Ο Άρης πήρε και προβάδισμα 3 πόντων. Άρη με δύο πόντες πάλι, 39-41. 2,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Άρης και Πλάς και ΚΑΠ 56. Πάλι πιέζει ο Ηρακλής και κερδίζει την μπάλα. Έχει ακόμα 11 δευτερόλεπτα, 10 Σταματογιάννης μέσα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δουλέψαμε, έδωσε ευκαιρίες, έδωσε και πέρυσι και ο Στέφανος έδωσε ευκαιρίες. Είπαμε, έχουμε βγει από την εσωστρέφεια, κοιτάμε μπροστά σαν Ηρακλής. Τώρα είναι θέμα χρόνου. Επίθεση με τον Φιλιώνη. Εγώ και τον πρόεδρο του, τον κύριο τον Πόδα, ο οποίος και με τις προσπάθειες του κυρίου Δαμαλή τον πήραμε στην ομάδα μας. Και ο Ηρακλής με τον Μπατή. Σταματογιάννης, συντριών πόντων, εύστοχο από το μεγάλο τελικό Ηρακλή Άρη. Ο Άρης προηγείται με 25-31. Ο Ηρακλής όμως, Σταματογιάννης. Με δύο παίκτες πάνω του καταφέρει, δεν το καλάθι όμως. Η μπάλα παραμένει όμως τον Ηρακλή που κερδίζει το Βαγγέλιο. Λες Βασίλη να κλέψεις το παιχνίδι του Ηρακλή, έτσι όπως το βλέπω τώρα και το γύρισε στη τέταρτη περίοδο. Βρήκε το κουράγιο, τη δύναμη. Έχει την ψυχολογία. Πολύ δυνατό. Με ένα αλλαγή στο σκορ με μεγάλη σειρή. Να θυμάσαι προβλέψαμε. Καραφανάσης. Μόνος του. Είναι άστοχος. Η μπάλα από τον Σταματογιάννη. Καλάθι στον πόντο διαφορά. Αυτό έλεγα και χθες και με τους άλλους συνομιλητές μας. Που αρχίζει και δεν εξωστρέφεις. Ενώ είναι πιο χαμηλό το σχήμα, έτσι. Πιο χαμηλό το σχήμα, βέβαια. Ο Σταματογιάννης πήρε το rebound, πήρε ένα ακόμα καλάθι, 31-96. Έχει γυρίσει μάτι μάνο ο Άρης, πάλι. Σταματογιάννης πάντα με δεύτερο άτομο πάντα δίπλα του. Εύστοχο τρίποντο από το Κουβελά. Κακές. Και νέο καλάθι αυτή τη φορά από Σταματογιάννη. Έχει χαλεστεί εκτός από το κλιμάκιο του Βορρά και στην επιλογή του τελική. Είναι κάτω στην τελική επιλογή, στους 15 που υπάρχουν αυτοί. Αυτό δεν σημαίνει ακόμα τίποτα, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα. Να φτούμε και λίγο στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής έχει την επίθεση με τον Σταματογιάννη, ο οποίος έκανε πολύ ωραίο. Νέο σουτρών πόντων άστοχο από την πέτρα του Ηρακλή, πάντα από τον Σταματογιάννη και πολύ όμορφη πάσα. Πάντως θα την κάνω την πρόβλεψη. Στο τέλος θα πάρουμε και διαφορά. Στέρας της ομάδας του Ηρακλή. Διευθύνσεις από ό,τι δείχνουν όλα. Να το. Και rebound ήταν άστοχος. Να το πάλι, 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 π
Μπράβο σας. Όμως το σκορ εδώ σε δικαιώνει μέχρι στιγμής και πάλι η διαφορά πήγε στους 4 πόντους. Όμως ο Σταμακογιάννης πήρε τη λύση πάλι. Στήριζε στις 2 και ότι έχει 4 φάουλ ο καλός παίκτης. Το μεγάλο του αστέρι. Γεωργιανόν. Ο Σταμακογιάννης και πάλι. Γεια και πάλι ο Σταμακογιάννης. Θυμίσουμε όμως ότι αυτή η ομάδα που βραβεύσαμε ήταν η ομάδα της παρέας. Τους βλέπω εδώ μπροστά κάτω. Ακόμα και τώρα είναι μαζί. Αυτό βλέπω δεξιά με, κάτω. Παρότι τελείωσε η βράβευση, δεν έφυγε κανένα. Το όνομα. Λοιπόν... Αν όχι, θα κεράσεις εσύ κάπου γύρω. Να το καλάθι, να το. Μπράβο, το νεαρό. Ο αθλητισμός είναι και ένα μέρος εσόδων. Δηλαδή, αν μπορέσουμε και εξάγουμε παίχτες, φέρνουμε χρήματα μες στη χώρα μας. Ενώ αν εισάγουμε, χάνουμε. Γι' αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Πολύ ωραίο καλάθι από το νεαρό Σταματογέννη. Ένα άλλο στοιχείο. Στοιχείο και ωραία κίνηση από τον Ρώσο Ματογιάννη. Πάρα πολύ ωραία. Εκπληκτική κίνηση σε χαμηλά επίπεδα. Στα Ματογιάννη το Μηδιάννη Σκευών είναι άστοχος. Ρεμπάνεται από τον ίδιο. Μπράβο, μπράβο. Όμως. Δείχνει προσπάθεια. Μπράβο. Βλέπουμε. Πονάει, ναι, πονάει. Αυτό είναι γεγονός. Παρ' όλα αυτά, επιχειρήσει του τριών πόντων. Και μέσα. Και είναι εύστοχος. Τελικά δίνει λύση και εντός. Μη βάζεις χέρια! Βήματα! Βήματα! Τελικά ο Άρης είναι αυτός που κερδίζει και επιχειρεί την επίθεση. Δεν τα καταφέρνει ο παίκτης. Ο Φιλιώνης. Λάθος πάλι. Δεν μπορεί να βρει τον Πασχαλίδη ο συμπαίκτης του. Έτσι ο Ηρακλής έχει δικαίωμα για νέα επίθεση με τον Σταματογιάννη και τώρα με τον Βαλέση. Αστοχή ο παίκτης του Ηρακλή και κερδίζει το rebound όμως και το φάουλ. Χαρασίμου. Σιδηρού Ηλίας. Ούτε το καλάθι. Πάμε για 6 λεπτά χωρίς καλάθι στη δεύτερη. Που είπες, κατεβάζει και την μπάλα πάρα. Ναι, είναι καλός παίχτης. Βλέπουμε ωραίες μάχες. Μα και... Έχουν και ομάδα νέων οι οποίοι κατεβαίνουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Έχουν εφήβων. Εφήβων. Εφήβων.